Πρόεδρος Βενζινοπώλου Βορείου Εύρου και εκπρόσωπος της Ορεστιάδας ειδικότερα. Σήμερα κατέβηκα με δύο ρόλους, και σαν πρόεδρος Βενζινοπωλών να αναφέρουμε το σοβαρό πρόβλημα που έχει όλη η περιοχή επάνω με τα καύσιμα, ειδικότερα με την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ξεχνάμε ότι το πρόβλημα όλο ξεκίνησε από την πρώτη ήδη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και συνεχίζεται και είναι ακόμη πιο επώδυνο τώρα, ειδικά με το πετρέλαιο τέρμανσης. Το σίγουρο είναι ότι κανένας μας φέτος δεν πρόκειται να ζεσταθεί, τουλάχιστον από πετρέλαιο. Καταθέσαμε τις απόψεις μας, τις ενστάσεις μας εδώ στον κύριο Περιφερειάρχη για να ακουστούμε και να μάθουμε πλέον ότι πού ακριβώς βρίσκεται ο Έβρος και ειδικότερα το βόρειο τμήμα. Παραγγελίες έχετε από τα πετρέλαιο σε σχέση με άλλες χρονιές? Όχι. Το μόνο που ρωτάει ο κόσμος είναι πόσο θα πάει και πώς υπάρχει πιθανότητα να πάρω κάποια χρήματα πίσω. Το οποίο βέβαια δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς θα πάρει κάποια χρήματα από το κόσμο πίσω. Το άλλο θέμα είναι ότι έχουν βάλει τον Έβρο και όλη την περιφέρεια στην ίδια ζώνη. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε στην ίδια ζώνη με τη Χαλκιδική και με τη Λάρισα. Αν είναι δυνατόν να είναι το Νευροκόπη, η Ορεστιάδα, στην ίδια ζώνη με τις άλλες περιοχές. Και το δεύτερο που κατέθεσα το δεύτερο υπόμνημα που καταθέσαμε στον Περιφερειάρχη είναι ότι από τη διαμαρτυρία που έγινε στην Ορεστιάδα την Τετάρτη και ήταν ενωμένη όλη η πόλη, όλοι οι φορείς, ήταν η αποδυνάμωση της πόλης μας. Από τις υπηρεσίες, από δημόσιες υπηρεσίες, από γύμνωση της ΔΟΗ, Ορεστιάδας, έχουν μείνει πλέον πολύ ελάχιστα χρήματα. Από την επικίνδυνη αναχώρηση του ΙΚΑ, ήδη δεν υπάρχει ο σιδηροδρομικός σταθμός στην Ορεστιάδα, δεν μιλάω για το οδικό δίκτυο. Πλέον δημόσιες υπηρεσίες είναι ελάχιστες και από ό,τι υπάρχει σχέδιο είναι να μην μείνει καμία υπηρεσία στην Ορεστιάδα. Αν είναι δυνατόν ένας νομός με τόση μεγάλη απόσταση, να πρέπει όλοι να κατεβαίνουμε Αλεξανδρούπολη.